Our next contest will be fought in the MCP Lightweight Division. Please welcome our first fighter making his way to the blue corner from Thessaloniki, Mohamed Kir Ahmed. Η αξία ενός αθλητή φαίνεται από την αξία του αντιπάλου του. Θέλω να μου δώσει την καλύτερη του κλωτσιά, θέλω να μου δώσει την καλύτερη γροθιά, θέλω να μου δώσει το καλύτερο takedown defense για να μπορώ να αποδείξω εδώ ότι είμαι καλύτερος. Όπου και να παιχτεί αυτό το παιχνίδι, και όρθιο και έδαφος, πιστεύω ότι όλοι θα είναι στις άκρες των καρύπνων και θα τη βλέπουν έτσι τον άκρο. Βλέπω ότι κάθε αγώνα έχω ανέβει κάποια σκαλοπάτια. Και λέω: OK, είμαι στον δρόμο. Αυτό μου δίνει ικανοποίηση και μου αρέσει. Ελπίζω να μην δείξω ποτέ κουρασμένος προς το κλουβί. Θα μπούμε, θα παίξουμε το παιχνιδάκι μας και ο καλύτερος θα κερδίσει. Εγώ γενικά όλα τα μάτια θέλω να το λύσω με τον ίδιο τρόπο. Θέλω να βλέπω στα μάτια του να τα παρατάει. Τη δουλέψαμε εμείς αυτό το πράγμα. Κάναμε προπονήσεις πολλές, ιδρώσαμε πάρα πολύ και ήρθε η στιγμή να δείξουμε όλα αυτά κάτω από τα φώτα. Please welcome our second fighter, making his way to the red corner from Thessaloniki, Leonardos Sinis. Σαν αθλητής είμαι πολύ παραορμητικός, δηλαδή μπαίνω μέσα, δεν μπορώ να είμαι ήρεμος. Ή θα μπω στα κόκκινα ή θα μπω να το ρεγουλάρω, δηλαδή είμαι στα άκρα. Μόνο θα με σβήσουν μέσα στον αγώνα, με κάποιο νοκάουτ, γιατί για να εγκαταλείψω εγώ ίδιος μόνο να έχουν ένα όπλο μαζί του. Καλύτερα να πάρουν ένα όπλο, να με ρίξουν μια σφαίρα, αλλιώς δεν θα βγω από εκεί μέσα. Δηλαδή προτιμώ να πεθάνω εκεί μέσα εκείνη την ώρα, παρά να το παρατήσω. Καταρχάς μπαίνω μέσα, δεν σκέφτομαι ποτέ ότι θα χάσω. Θα νικήσω, δεν έχω την ήττα στο μυαλό μου. Όταν μπαίνεις μέσα στο οκτάγωνο, στο κλουβί, κατεβάζεις γενικό, μπαίνεις, εκεί δεν έχει φιλίες. Δηλαδή έχω πιάσει τον εαυτό μου να πω. Γιατί το τραβάω αυτό, άγχος κάθε μέρα. Τώρα αυτή τη στιγμή έχω πάθος, έχω πολύ πάθος γι' αυτό. Το περιμένω πώς και πώς. Ο Λεωνάρδος Σίνης, όχι μία, όχι δύο, παραπάνω φορές έχει δείξει ότι κοντεύει να χάσει τον αγώνα για πολλή ώρα και καταφέρνει και τον γυρνάει τελευταία στιγμή για να κλέψει τη νίκη μέσα από τα χέρια του αντιπάλου του. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το co-main event του MCP 11. Δεν ξεκίνησε. Μοχάμεντ Κιρ Αχμέντ στην μπλε γωνία ενάντια στον Λεωνάρδο Σίνη στην κόκκινη. Λεωνάρδο Σίνη αστοχεί με μια low kick. Και να το δεξί overhand από το Σίνη. Ο Σίνη χρησιμοποιεί το αριστερό του χέρι, προσπαθεί τώρα να πάει για κάποιο τζούντα, αλλά ο Μοχάμεντ πάρα πολύ έξυπνα αμήνεται. Και ο Μοχάμεντ φτάνει τη μάχη πάνω στο κλουβί. Πολύ ωραία, έχει αγκαλιάσει το σώμα. Πολύ και τώρα ο Σίνης έχει έρθει σε πολύ δύσκολη θέση. Είναι από κάτω, το κεφάλι του είναι εκτεθειμένο, αλλά όχι, καταφέρνει και τον γυρνάει τον Μοχάμεντ. Ο Μοχάμεντ έχει τα hooks. Αλλά είναι ο κοντά. Ο Μοχάμεντ θα προσπαθήσει, θεωρώ, ή πρέπει να προσπαθήσει να βγει από την πίσω πλευρά που λέμε. Να βγει έχει στην το πλάτη του έχει, να βγει την πλάτη, έχει το δεξί άντρεπ που θα τον βοηθήσει. Πολύ έξυπνο ο Λεωνάρντο όμως σταματάει τις κινήσεις και οδηγεί. Αυτή είναι δύσκολη θέση για τον Μοχάμεντ. Λεωνάρδο Σίνης από πάνω. Δίνει την πλάτη του. Τώρα, δίνει την πλάτη ο Μοχάμεντ. Έχει την ευκαιρία να τον φλατάρει ο Σίνης. Δείχνει σαν να προσπάθησε μία στιγμή, αλλά ο Μοχάμεντ τον έβγαλε για λίγο από πάνω του. Και να πολύ ωραίο το γύρισμα από τον Μοχάμεντ Κιρ Αχμέντ. Συνεχίζει και τον κρατάει με τα πόδια του ο Λεωνάρδο Σίνης. Τον σφίγγει εκεί πέρα με τα πόδια του. Πολύ ωραίο grappling exchange προς το παρόν από τους δύο. Και δεν μας έχουν συνηθίσει πάρα πολύ έτσι. Κοίτα, ο Μοχάμεντ Κιρ Αχμέντ, ξέραμε ότι προπονείται, ότι ακούγεται ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στο grappling. Ο Σίνης, ξέρουμε ότι έχει. Ξέρεις, παρόλο που ο Σίνης είναι πάρα πολύ επιθετικός με τα χτυπήματά του, ξέρεις ότι οι περισσότερες του νίκες έχουν έρθει με submission. Ναι, σωστά. Σετάρει τα πάντα. Σετάρει τα πάντα μέσα από τη βία. Παίρνει το submission. Βεβαίως. Ουσιαστικά αναγκάζει τους αντιπάλους του να το δώσουν. Πάρα πολύ καλό. Μία στιγμή απροσεξίας από τον Μοχάμεντ Κιρ Αχμέντ. Αυτό χρειάστηκε ο Λεωνάρδο Σίνης. Έχει το αριστερό underhook το οποίο θα τον βοηθήσει να κινηθεί
Έξω από τη γωνία, έξω από το βάρος του Λεωνάρντου. Πάει. Επαναφέρει full guard ο Μοχάμετ. Για να δω, αυτή η κιλοτίνα που κρατάει ο Λεωνάρντου Σίνις δεν φαινόταν καλή. Και δεν είναι και καλή ιδέα επίσης, δεν μπορείς να πάρεις submission μέσα από την guard λόγω της ελευθερίας της κινήσης που έχει ο από κάτω. Και τώρα ο Λεωνάρντου Σίνις βρίσκεται στην guard του Μοχάμετ Κιραχμέτ. Τελευταία φορά που βρέθηκε κάποιος στην guard του Μοχάμετ Κιραχμέτ έληξε με submission. Για να δούμε. Ωραίο χάμερφιστ. Ωραίο ήταν αυτό, καθαρό. Την ώρα που ο Κιραχμέτ προσπαθούσε να βελτιώσει τη θέση του, ο Σίνις του πέρασε ένα καθαρό χάμερφιστ στο πρόσωπο. Και τώρα, το κράτημα, αυτό το κράτημα. Ναι, είναι αυτή η θέση η οποία είναι σαν crucifix από τη μία και half guard από την άλλη. Και να δες. Προσπαθεί, παλεύει με τα μανίας. Για να δούμε να ξεφύγει. Πολύ ωραίο το γύρισμα από τον Λεωνάρντο Σίνι, αλλά ναι, το double leg. Ανοίξει ο Μοχάμετ Κιραχμέτ. Πάει για την κιλοτίνα ο Λεωνάρντο Σίνι. Είναι καλή. Βασικά είναι περίεργη. Είναι περίεργη. Να το, ξεφεύγει ο Κιραχμέτ. Ήτανε κοντά, ήτανε... Και τώρα ο Κιραχμέτ ανεβαίνει mount. Θα προσπαθήσει να ξεκολλήσει το κεφάλι λογικά του Κιραχμέτ. Ωραίος αγώνας. Όπα, αυτό είναι οριακά. Οριακά επιτρέπεται. Και τώρα γυρνάει την πλάτη ο Λεωνάρντο Σίνις. Όχι! Έχει γυρίσει πλάτη. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω αν μπορεί να περάσει στα χέρια του μέσα ο Κιραχμέτ. Έχει ξαναβρεθεί εδώ ο Λεωνάρντο Σίνις και ξέφυγε, αλλά δεν ξέρω. Τι θα κοστίσει αυτό σε ενέργεια, τι θα κοστίσει σε ζημιά επίσης. Μπορείς να ξεφύγεις, αλλά αν σηκωθείς και δυσκολεύεσαι να κάνεις την παραμικρή κίνηση, πάλι σε έχει πάει πίσω. Πάρα πολύ. Τώρα, δεν ξέρω, νομίζω ότι σου πάει για μια άρμπα. Όχι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία ξεφεύγει. Ναι. Προσπαθεί να επιδείξει. Φοβερό butterfly sweep. Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Εκπληκτικό butterfly sweep από τον Μοχάμετ Κιραχμέτ. Και μένει από πάνω σε mount. Πρέπει να κινηθεί ο Λεωνάρντο Σίνι. Ο Λεωνάρντο πρέπει να κινηθεί. Τα χτυπήματα του Μοχάμετ δεν είναι πολύ κέρια, αλλά είναι συνεχόμενα. Θα πάνε σε τάρι μια άρμπαν. Δεν ξέρω πόση ώρα έχει ακόμα. Έχει δυνάμεις, έχει δυνάμεις. Και να ήταν τρομερή αναλλαγή. Και ο σεμινάριο που κυρίες και κύριοι στο co-main event. Νάρος, φοβερή ο πέρασμα. Όπως το είπες Βασίλη, grappling πραγματικά. Grappling σεμινάριο, πήγε για μια Αμερικάνα ο Λεωνάρντο, αλλά την άφησε. Ένα και κάτι. Ένα λεπτό ακόμα νομίζω αν δεν απατώμε. Ίσως και λιγότερο. Ίσως και λιγότερο. Ναι, αυτά είναι τα 10 δευτερόλεπτα. Wow. Άντε σκόραρε αυτό το γύρο. Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ωπ, και έτοιμος να πάει για το heel hook. Όχι, και οι δύο πάνε για τα leg locks. Φοβερό. Τι έγινε, τι έχει γίνει με αυτούς. Τι έχει γίνει με τον Λεωνάρντο Σίνι. Δεν μας έχει συνηθίσει να κάνει τέτοιο ποιοτικό ζιουζίτσου. Γεμάτος γύρος. Πολύ τεχνικός επίσης, πολύ τεχνικός γύρος. Wow. Πάμε να δούμε μερικά στιγμιότυπα. Τι να πρωτοδούμε. Και να εδώ πέρα το takedown του Κιραχμέτ. Εδώ είναι με το που ξεκίνησε ο αγώνας. Πάρα πολύ ωραίο. Μάου. Και... Νάτος εδώ πέρα. Αγώνες οι οποίοι οριακά, δεν ξέρω, μπορεί και να ήταν αντικανονικοί. Ίσως ο διαιτητής τους άφησε γιατί δεν βρήκανε καθαρό στόχο. Και να το... Πολύ καλό ground pound του Μοχάμετ Κιραχμέτ. Δεν είμαι σίγουρος ποιος κέρδισε το γύρο. Πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ ποιος κέρδισε το γύρο. Και δεν ξέρω. Μοιρασμένος κάνει και μοιρασμένος. Πολύ μοιρασμένος. Ίσως η ισοπαλία θα ήταν το πιο δίκαιο. Νομίζω σε αυτό. Και εγώ ας πω ένα 10-10 θα το σκεφτόμουν. Λεωνάρντο Σίνις δέχεται το 5 τελευταίες οδηγίες. Γωνία του Μοχάμετ Κιραχμέτ. Στέφανος Ελευθεριάδης στη γωνία του. Ο διαιτητής βγάζει έξω τους προπονητές. Νομίζω ο πιο τεχνικός αγώνας που έχουμε δει σήμερα, έτσι. Ακριβώς. Από το πρώτο δευτερόλεπτο. Δεν ήταν μόνο τεχνική. Ήταν μόνο τεχνική. Για να δούμε. Δεύτερος γύρος. Ναι, Γιώργο. Και ξεκινάμε. Δεύτερος γύρος. Οι δύο αθλητές συναντιούνται. Όπα, στοχούνε και οι δύο με αυτή την κίνηση. Ο Λεωνάρντο Σίνις ορμάει!
Και μέσα στο takedown ο κύριε Αχμέτ. Σαν να μην τις κατάλαβε καθόλου μου φάνηκε όμως. Ήταν νομίζω ένα takedown απελπισές το οποίο όμως πάρα πολύ ωραίο. Γυρνάει. Φοβερό. Φοβερό. Πώς αλλάζουν έτσι τις θέσεις. Και ο Λεονάρντο καταλήγει από πάνω στην Κέσα Γκαντάμι, πάει για την Crucifix. Πολύ έξυπνο ο Λεονάρντο, μπλέκει τα χτυπήματα με τον grappling του. Νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναδεί τόσο τεχνικό, τόσο στρατηγικό Λεονάρντο Σίνι στο παρελθόν. Και δύναμη ταυτόχρονα πολύ. Πολύ και δύναμη όντως. Που σημαίνει και αντοχή γιατί είναι πάρα πολύ κουραστικό. Ακριβώς γιατί κάνει εκρηκτικές κινήσεις. Τον βλέπεις ότι εκεί πέρα που κάθεται και σφίγγει ξαφνικά μπορεί και πετάγεται. Προσπαθεί να ξεφύγει από κάτω ο Μοχάμεντ Κυραχμέτ, αλλά έρχονται σε north-south position με τον Λεονάρντο από πάνω. Ο Λεονάρντο σηκώνεται. Δυνατή χαμερφίστ. Ο Μοχάμεντ πλησιάζει και σηκώνεται λίγο διστακτικός. Και ξανά το δεξί χέρι του Λεονάρντο Σίνι. Μετράει την απόσταση. Ξανά σουτάρει ο Μοχάμεντ Κυραχμέτ. Νομίζω πιο πολύ σαν takedown απελπισίας, αλλά την προηγούμενη φορά το έκανε και έπιασε. Θα τον ξαναφήσει ο Λεονάρντο Σίνι να σηκωθεί. Νομίζω ότι ο Λεονάρντο Γιάννη αισθάνεται σιγουριά στο όρθιο παιχνίδι. Δυνατό δεξιά. Ωραίο γόνατο από τον Μοχάμεντ. Τι γόνατο. Να το ξανά δεξιά, έπρεπε δεξί ισχύει από τον Σίνι. Πολύ δυνατοί αθλητές. Και τώρα στο takedown ο Σίνις. Παλεύει ο Σίνις για να πάρει το double. Κλείνει τα χέρια κάτω από τη λεκάνη του Μοχάμεντ Κυραχμέτ. Αν το κάνεις αυτό, λογικά θα το τελειώσει. Δεν, νάτος! Και απελευθερώνεται το κεφάλι του από μια γκυλοτίνα. Άμεσα Μοχάμεντ κλείνει την guard και πάει να επιτεθεί με μια κιμούρα στο δεξί χέρι. Κυρίες και κύριοι, βλέπουμε ένα κοντά σεμινάριο. Θα το χρησιμοποιήσει για να πάρει το κιμούρα sweep, νομίζω. Μπορεί, είναι κοντά, μπορεί να το χρησιμοποιήσει για πολλά. Μπορεί να πάει για την άρμπαρ αυτή τη στιγμή ο κύριε Αχμέτ. Πολύ ωραία φάση στο γόνατό του μπροστά ο Σίνις. Και μπλοκάρει όλη την κίνηση. Πάρα πολύ ωραίος Λεονάρντο Σίνις. Σταματάει την προσπαθή τώρα, νομίζω κοίταξε αυτός μια κιμούρα απέναντι. Να το, νομίζω ναι, νομίζω το κυνηγάει. Να το, ο Λεονάρντο Σίνις έχει κλείσει ήδη τον grip. Πολύ ωραία. Αμήνεται ο κύριε Αχμέτ πάρα πολύ έξυπνα. Και παίρνει το τάπ. Φοβερό. Λεονάρντο Σίνις. Πόπο, εκπληκτική κιμούρα. Εκπληκτικό στήσιμο της κίνησης. Η καλύτερη εμφάνιση που έχουμε δει από τον Λεονάρντο Σίνι. Φοβερό. Φοβερό. Πάμε να το δούμε σε replay. Πάμε να το δούμε ξανά πάνω στο γύρισμα. Ήδη έχει πιάσει το χέρι και κοίτα πώς το έχει φέρει. Από εδώ πέρα που στεκόμαστε δεν φαινόταν πόσο μεγάλη γωνία είχε πάρει το χέρι του κύριε Αχμέτ. Ναι, εγώ ξαφνιάστηκα που έδωσε. Ναι, και εγώ νόμιζα ότι κρατιόταν. Νόμιζα ότι είχε το grip μέσα στο boot του, ότι μπορούσε και κρατιόταν και δεν έφευγε. Δεν καλά από εδώ. Δεν είδαμε καλά από εδώ πέρα, αλλά φάνηκε στην κάμερα τώρα. Το βλέπανε. Μπορούμε να το ξαναδούμε άλλη μια φορά και να δούμε σε αρχή κίνηση ακριβώς τη γωνία που είχε πάρει το χέρι του κύριε Αχμέτ. Λίγο πριν το τελείωμα. Μα πόσο δυνατοί αθλητές. Πάμε ξανά, πάμε να το δούμε άλλη μια φορά. Εδώ πέρα που κλείνει τα χέρια του ο Λεονάρντο Σίνις και βλέπουμε και την άμυνα του κύριε Αχμέτ. Με το που ξεκολλάει το χέρι από τον μπούτι. Από εδώ. Κοίτα εδώ τι ωραία γωνία που άλλαξε ο Λεονάρντο Σίνις και του κλείσε το κεφάλι. Αν έφευγε το κεφάλι του κύριε Αχμέτ από κάτω του, θα μπορούσε να ακολουθήσει την πίεση. Αλλά αυτό το drop που έκανε, πώς έριξε το σώμα του και το απέκλεισε την κίνηση του κεφαλιού, αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Ladies and gentlemen, at 2 minutes 35 seconds of the second round, we have a winner by way of submission to Kimura from Thessaloniki, Leonardo Sinis. I did it. Και κύριοι, είμαι εδώ πέρα με τον νικητή σας, Λεονάρντο Pitbull Σίνις. Λεονάρντο,
Ήταν ένα σεμινάριο grappling αυτός ο αγώνας. Πραγματικά είχαμε μείνει όλοι άφωνοι. Πες μας πώς νιώθεις. Ευχαριστώ όλους όσους ήρθατε σήμερα να με δείτε. Πρώτον, είχα ακούσει πριν κάνουμε τον αγώνα ότι η κύρα Αχμέτη είχε πάει στο εξωτερικό να κάνει προπονήσεις. Και μπράβο στο παιδί και σε όποιο παιδί πάει έξω και προσπαθεί τον αυτό να ανέβει. Απλά μάλλον δεν ήξερε ότι και εγώ έχω πάει στον Αρμάγο. Πάρα δεν το ξέρει. Ήταν η πρώτη φορά. Σε έχουμε δει να αγωνίζεσαι στα 84 με επιτυχία. Σε έχουμε δει να αγωνίζεσαι στα 77 που είσαι πρωταθλητής στη Welterweight στο MCP. Σήμερα κάνεις τον τεπούτο σου στη Lightweight. Θες να γίνεις double champ. Τι είναι, ποια είναι τα επόμενα σου πλάνα? Προσπάθησα να πάρω και τη Sony στα 84. Ήδη με γνωρίζετε περισσότεροι, ξέρετε τους αγώνες που έχω κάνει. Δεν έκατσε, δεν πειράζει, το είπα. Τώρα στα 72 κιλά θα πάρω τη ζώνη. Και ακούω πολλούς τι θα κάνουν, θα παίξουν, θα κερδίζουν. Το MCP είναι το σπίτι μου. Και πολλά κοκόρια δεν μπορούν να είναι μαζί. Ένας άμε και θα είμαι εγώ. Λεωνάρντο Σίνης, κυρίες και κύριοι, σε ευχαριστούμε, συγχαρητήρια για την νίκη σου.